Με τους λογαριασμούς στα χέρια και την οργή της απόγνωσης, οι συγκεντρωμένοι έξω από το κτίριο της ΔΕΗ στο Τσαλικάκι του Ηρακλείου ζητούν τώρα μέτρα στήριξης των μικρομεσαίων. Η σύγχρονη δούλη του 21ου αιώνα. Αυτοί είμαστε. Εσείς, εγώ λυπάμαι εσάς. Εμείς φάγαμε, ζήσαμε κάτι. Εσάς λυπάμαι, τα παιδάκια, τα μικρά, τα μεγάλα. Σε τι κοινωνία ζείτε? Αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή, όχι μόνο εδώ, παντού, δεν πάει άλλο, δεν πάει. Αν δεν ξεσηκωθούμε, δεν θα γίνει τίποτα. Τα νοικοκυριά, όπως είπαν, στενάζουν από την ακρίβεια, αδυνατώντας να ανταποκριθούν. Εκατοντάδες οικογένειες μένουν χωρίς ρεύμα, χιλιάδες άνθρωποι ούτε στην εργασία τους δεν μπορούν να μετακινηθούν λόγω του κόστου στα καύσιμα. Η κατάσταση μοιάζει με καζάνι έτοιμο να εκραγεί και η επόμενη μέρα, όπως λένε, μόνο με τα μελανότερα των χρωμάτων μπορεί να περιγραφεί. Με στοιχεία του συστήματος ήλιος, που ανακοινώθησαν το προηγούμενο διάστημα, το 27% των συνταξιούχων αμείβονται κάτω από 500 ευρώ και το 46% των συνταξιούχων παίρνουν 5,86. Μέχρι 5,86 είναι η σύνταξη. Φανταστείτε λοιπόν αυτούς τους ανθρώπους πώς θα καλύψουν τα θέματα υγείας, πώς θα καλύψουν τα θέματα του ρεύματος, της ακρίβειας, των συνεχών ανατιμήσεων. Αυτό πραγματικά είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Ο εργαζόμενος σήμερα, για να καταλάβει, να σας δώσω ένα παράδειγμα, τελειώνει ο μήνας. Και οι άνθρωποι λένε ντε με ντε να ψάξουμε τις τσέπες μας, να βρούμε κανένα 5 ευρώ, να βάλουμε βενζίνη, να πάμε στη δουλειά για να βγει αυτός ο μήνας. Να πάρουμε το μισθό μας. Ο κύριος Δημήτρης Γερασιμάκης, αγρότης 64 ετών, λέει πως οι συνθήκες αλλάζουν και τις ίδιες τις κοινωνίες. Στα χωριά, μετά τις 8 το βράδυ, δεν κυκλοφορεί κανείς. Στα χωριά, στα καφενεία, μετά τις 8 η ώρα δεν κυκλοφορεί άνθρωπος. Και όποιος επιβάλλει, ας βγει. Να δει τι γίνεται. Φοβάσαι να πας στο καφενείο, μην έρθει ο φίλος και δεν έχεις να τον κεράσεις. Έτσι είναι η κατάσταση, δυστυχώς. Εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα και συνταξιούχοι ζήτησαν ουσιαστικά μέτρα από την κυβέρνηση και όχι μέτρα που απλά λειτουργούν σαν ασπιρίνη, εξηγώντας ότι μόνο με δυναμικά κίνητρα θα μπορέσει η κοινωνία που πιάνει για μία ακόμη φορά πάτο να ανασηκωθεί. Καθημερινότητα το πρόβλημα. Δεν είναι το μία φορά να βάλω βενζίνη ή να μου δώσω 50 ευρώ. Να... Μάθε με να ψαρεύω και εγώ θα βγάλω ψάρια. Δώσε μου κίνητρα να δουλέψω, να πληρωθώ, να ζήσω και εγώ θα ζήσω. Αυτά είναι μια κοροϊδία, καθαρή, όπως και σε όλα τα άλλα ζητήματα που μπαίνουν, όπως και η αποδοχή των συντάξεων, μας κοροϊδεύουν τόσα χρόνια. Να φανταστείτε ότι εδώ έχουμε και 3 και 4 και 5 και 7 χρόνια ανεκπλήρωτες συντάξεις.